είναι να παραδοθεί ένα κομμάτι του αξονικού τομογράφου σε ιδιωτική εταιρεία για 10 μέρες λόγω έλλειψης γιατρών. Οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί και η διοίκηση αλλά και η ΥΠΕ γνώριζε και για τη συνταξιοδότηση αλλά και για τις επερχόμενες παραιτήσεις. Δεν πήρε κανένα μέτρο ουσιαστικά ενίσχυση του τμήματος και παραχώρησε ένα σημαντικό κομμάτι σε μια εταιρεία που προφανώς η αξιοποίηση του αξονικού θα γίνει με κριτήριο το κέρδος. Και εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν, ποιος θα ορίζει και με ποιο κριτήριο πόσες αξονικές θα γίνονται τις ημέρες που η εταιρεία θα έχει αναλάβει τη διάγνωση των αξονικών, πόσο θα είναι η τιμή παραχώρησης αυτού του κομματιού στην ιδιωτική εταιρεία και εν τέλει ποιος θα αξιοποιεί όλες αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες, το ιατρικό απόρριτο. Είναι ζητήματα που θα πρέπει να απαντήσει τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου, όσο η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και βεβαίως το Υπουργείο Υγείας που στείνει φιέστες σε όλη την Ελλάδα να φωτογραφίζεται με το ήδη υπάρχον προσωπικό που λειτουργεί κάτω από τα όρια ασφαλείας τα νοσοκομεία. Βεβαίως στην κατάσταση αυτή με τον αξονικό, στο νοσοκομείο Χανίων έρχεται να προσθεθεί τα σοβαρά προβλήματα στην ψυχιατρική κλινική με την υποστελέχωση, με την παρέμβαση που έχουν κάνει εκεί συνάδελφοι στον εισαγγελέα και βεβαίως και με τα προβλήματα υποδομών που είχαμε ένα τελευταίο ατύχημα στον πρόεδρο του Σωματείου που έπεσε ένα κομμάτι της οροφής ακριβώς λόγω της ελλιπής μη συντήρησης του εκεί κτηρίου. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το ζήτημα της παιδοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων που βεβαίως είχε στηθεί εδώ και κάποια χρόνια και χωρίς να έχουν πάρθει οι απαραίτητες αποφάσεις για στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, με μια απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, επί της ουσίας έκλεισε πρακτικά την κλινική αυτή, αφήνοντας επί της ουσίας έναν παιδοχειρούργο να μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες τις τεράστιες της Δυτικής Κρήτης. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα οι εργαζόμενοι και των Χανίων μαζί με όλους τους εργαζόμενους της Κρήτης θα δώσουμε για άλλη μια φορά την αγωνιστική μας απάντηση στα μέτρα αυτά. Είχατε επίσκεψη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εχθές. Ναι, χτες με την ιδιότητα του Γενικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας επισκέφθηκα το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Είχα συνάντηση με τη διοίκηση του Σωματείου. Εκεί και εκεί οι συνάδελφοί μας αναφέρανε καταστάσεις πάρα πολύ σοβαρές με την υποστελέχωση τόσο σε ιατρικό προσωπικό αλλά όσο και στο νοσηλευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην τεχνική υπηρεσία. Επί της ουσίας παρακαλάνε ουσιαστικά Σαββατοκύριακα ή αργίες να μην υπάρχουν προβλήματα γιατί εκεί χτυπάνε το φιλότιμο των ρυθμιωτών για να φτιαχτεί ένα πρόβλημα που υπάρχει. Και βεβαίως μας ανέφεραν και εκείνοι ότι σε συμπόρευση μαζί με το Σωματείο του Παγνή και τα άλλα σωματεία, το επόμενο διάστημα από κοινού θα πάρουμε πρωτοβουλίες, βεβαίως όχι μόνο της ανάδειξης, αλλά και να βάλουμε και ένα στόπ στον κατήφορο αυτό που η κυβέρνηση πλέον έχει φέρει σε όλο το τομέα της υγείας.